Καλό μεσημέρι και από μένα. Θα μου επιτρέψετε αντί χαιρετισμού κάποιες σκέψεις. Καταρχάς, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την διοργάνωση της σημερινής συνάντησης, η οποία τι κάνει, αλλάζει το ηθικό παράδειγμα του πολιτικού υποδείγματος που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Όσον αφορά τον κυβερνητικό έλεγχο, αλλά και ένα στέρεο κυβερνητικό πρόγραμμα που έχει ανάγκη ο τόπος, ιδίως όταν μιλάμε για την τουριστική πολιτική. Και όλα αυτά δεν είναι αυτονόητα. Αντιθέτως, είναι τραγικά επίκαιρα. Αν εκ της αρμοδιότητάς σας πολύ, εκ της θεσμικής σας ιδιότητας, παρακολουθώντας από το πρωί τους δείκτες, όχι μόνο του ελληνικού χρηματιστηρίου, αλλά και των διεθνών, αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι δύσκολα θα αφήσουν το παιχνίδι το κερδοσκοπικό εις βάρος της πατρίδας. Εδώ σήμερα λοιπόν επιχειρείται ένα υπόδειγμα ενός κυβερνητικού προγράμματος που έρχεται σε συνέργεια, συνεννόηση, συντονισμό, εύχομαι και στην αντίληψη με εκείνους τους φορείς που είναι καθήλυνα αρμόδιοι και που σε τελευταία ανάλυση η επιτυχία αυτού του κυβερνητικού προγράμματος που τόσο ανάγκη έχει η πατρίδα θα κριθεί και από τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι φορείς θα το υλοποιήσουν. Τώρα, όπως σας είπα, αντί χαιρετισμού και σε μια προσπάθεια να συμβάλλω κι εγώ σε αυτή την τόσο σπουδαία κατ' εμέ και φαντάζομαι συνηγορείτε ότι είναι σπουδαία η σημερινή συνάντηση, θα μου επιτρέψετε πολύ επιγραμματικά να σας πω τι κάνουμε εμείς σε αυτούς τους τρεις μήνες που έχουμε αναλάβει τη διοίκηση της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας. Αθόρυβα, μακριά από αυτά τα εφάνταστα περί βαριάς βιομηχανίας που είναι ο τουρισμός της χώρας μας, διορθώνοντας και δουλεύοντας, επιχειρούμε η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας να έχει μια ουσιαστική συμβολή στην τουριστική πολιτική, που επαναλαμβάνω όμως θέλει και ένα άλλο κυβερνητικό πλαίσιο, περίπου σαν γι' αυτό που σήμερα παρουσιάστηκε. Διορθώνοντας, γιατί θα γνωρίζετε οι περισσότεροι ως αρμόδιοι φορείς, στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας δεν υπάρχουν καν υπηρεσίες για την άσκηση τουριστικής πολιτικής. Σε ένα αρκετά μεγάλο οργανόγραμμα, με ελάχιστους εργαζόμενους, μπορείς να βρεις διάφορες υπηρεσίες, αλλά δεν θα βρεις μία διεύθυνση που θα μπορεί σε συνέργεια με όλους εσάς να υποβοηθήσει την ουσιαστική άσκηση τουριστικής πολιτικής στην Αττική. Και δουλεύοντας με την κατάρτιση άμεσα ενός συνολικού σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της Αττικής για την περίοδο 2015-2020, αξιοποιώντας, το ξέρετε και τι, όλα τα σύγχρονα επιστημονικά και ερευνητικά εργαλεία. Τι επιχειρούμε εν έτη 2014 και έχοντας σύμμαχο την πενταετία, ότι το στρατηγικό αυτό σχέδιο θα στηρίξει την ορθολογική διαχείριση του προορισμού της Αττικής και των επισκεπτών της, θα προστατεύσει το περιβάλλον και τις ακτές της, θα αναδείξει σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους σε όλες τις γωνιές της και την αυθεντικότητα της ζωής στην Αθήνα, σε όλη την Αττική και τα νησιά της. Και αν το καταφέρουμε εμείς, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα το καταφέρουμε και στις υπόλοιπες περιφέρειες. Σημαντικός αστερίσκος η αλλαγή της κυβέρνησης. Επιχειρούμε την ίδια στιγμή, επειδή σας λέω, διορθώνουμε κιόλας την ανίχνευση και την καταγραφή των αναγκών της περιφέρειας. Ιδίως όταν συνομιλείς με ξένους αξιωματούχους, φαντάζει υπερβολικό. Κοιτάω όμως κάποιους από εσάς που παλεύουν στον χώρο του τουρισμού και ξέρουν ότι είναι τόσο κοινότοπο, ότι δρομολόγηση αρμόδιων μονάδων, αυτό που λέμε σε άπτυστα ελληνικά database, δεν υπάρχει. Και έτσι δουλεύουμε με στόχο την κατάρτιση προγραμμάτων και δράσεων χωρίς επικαλύψεις ενεργειών με άλλους φορείς, δήμους και δημοτικούς οργανισμούς. Αλλά κύριος γνώμονάς μας είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων προς όφελος των πολιτών της περιφέρειας. Επιχειρούμε την ίδια στιγμή και θέλουμε τη βοήθεια κάποιων από εσάς, αν όχι όλων, ότι αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε παρά με σεβασμό στην κοινωνία υποδοχής και στους πολίτες της Αττικής, που αυτή την περίοδο περνάνε εξαιρετικά δύσκολα, βιώνοντας μεγάλη οικονομική κρίση. Επομένως,
οι προτεραιότητες ιεραρχούνται διαφορετικά και δεν γίνεται κατανοητό κάθε φορά το τι επιχειρείται από μέρους και φορέων, αλλά και της περιφέρειας Αττικής. Και θα πρέπει να μην ξεχνάμε στα μεγαλεπίβολα αυτά σχέδια τα αποτελέσματα της ύφεσης των μνημονιακών επιλογών της κυβέρνησης που δυσκολεύουν το έργο όταν επιχειρείς τέτοιου είδους άσκηση πολιτικής. Ακούστηκε ήδη από αυτό το βήμα ότι σε αυτή την κατάσταση τόσο χαρτογράφητα, τόσο επικίνδυνα και συζητάμε για την αύξηση του ΦΠΑ στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Και βεβαίως ξέρετε καλύτερα από μένα τι σημαίνει αυτό. Ιδίως όταν επίσης αναφέρθηκε, το συναντούμε και σε αυτή την προσπάθεια ανείχνευσης και καταγραφής, η αύξηση των επισκεπτών στην Αττική και στη χώρα μας γίνεται από εξωγενείς, μη ελεγχόμενους από εμάς, ενώ στο σύνολο του κράτους, παράγοντες, όπως είναι οι γεωστρατηγικές αλλαγές στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, θέλω να σας πω ότι όπως δουλεύουμε αυτούς τους τρεις μήνες με τεράστιες δυσκολίες, θα συνεχίσουμε. Θεωρούμε πολύ σημαντικό που βρισκόμαστε, γιατί δεν είμαι μόνη μου. Είναι και άλλοι και άλλες εκπρόσωποι της διοίκησης της περιφέρειας εδώ. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με κατάλληλους συνεργάτες στο πλευρό μας, τους περιφερειακούς συμβούλους, το επιστημονικό δυναμικό. Γνωρίζετε ότι έχουμε έρθει ήδη σε επαφή με δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια, εταίρους. Και νομίζουμε ότι μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε για να δώσουμε νέα πνοή στο συγκεκριμένο τομέα. Πνοή σύγχρονη, να το πω απλά, να φρεσκάρουμε κι εμείς όσο μας πρέπει στους ώμους μας, αλλά με σύγχρονο και επιστημονικά σχεδιασμένο τρόπο, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στην Αττική. Και βεβαίως, εάν έχουμε και ευρύτερες αλλαγές, κοντά σε αυτή την πνοή θα αναπνεύσουμε και εμείς ως Περιφέρεια Αττικής και θα είναι πιο επιτυχημένες οι προσπάθειές μας και νομίζω ότι σε αυτό το νέο ευτυχές έργο χρόνο θα το κατορθώσουμε να αναπνεύσουμε εμείς, να αναπνεύσει η Περιφέρεια, να αναπνεύσει ολόκληρη η χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνατε σήμερα για την πρόσκληση να είναι κοντά.